Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου στο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου για την επέκταση της λαϊκής αγοράς Ηρακλείου στα δικά του διοικητικά όρια. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα κυκλοφοριακά προβλήματα, με δημοτικούς συμβούλους να σημειώνουν ότι δεν είναι δεδειγμένη η συγκεκριμένη θέση για τη λειτουργία λαϊκής αγοράς, καθώς πρόκειται για την οδική αρτηρία, η οποία συνδέει το Ηράκλειο με την Αμουδάρα. Καθώς επίσης υπήρξε και μία γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Αστυνομικό Τμήμα της Αμουδάρας, αρνητική απόφαση και από εκεί γνωμοδότηση σχετικά με την κυκλοφορία στην οδό Μητσοτάκη. Το θέμα λοιπόν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο εχθές με τηλεδιάσκεψη και η απόφαση που πάρθηκε ήταν ομόφωνα αρνητική όσον αφορά, ξαναλέω, το συγκεκριμένο σημείο στην οδό Μητσοτάκη. Είναι μια κεντρική αρτηρία, οπότε δεν μπορούμε να εμποδίζουμε την κυκλοφορία. Την ίδια ώρα ο Γιώργος Ισαμάκης τονίζει ότι η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά αποτελεί ανάσα για τους παραγωγούς και εμπόρους λαϊκών αγορών τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω COVID, επισημένοντας ότι είναι μια προσωρινή λύση. Εμείς αναλογιζόμενοι την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους πολίτες, στους παραγωγούς και στον πρωτογενή τομέα, αναλογιζόμενοι λοιπόν την ευθύνη αυτή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της συγκυρίας αυτής του COVID, προσπαθήσαμε να δώσουμε στη συνεννόηση με το Υπουργείο και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σταμπουλίδη, μια προσωρινή λύση. Έτσι, δημιουργήσαμε δύο παράλληλες λαϊκές αγορές για να μπορέσουν όλη η παραγωγή αλλά και οι έμποροι λαϊκών αγορών να λειτουργήσουν έστω και μία ημέρα περισσότερο. Παράλληλα, ο κύριος Ισαμάκης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει για έναν μήνα και με δικαίωμα παράτασης ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνουν, τι θα πράξουν οι υπόλοιποι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και της Κρήτης γενικότερα είναι κάτι που είναι θέμα της περιφέρειας και δικό τους, της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών ενδεχομένως και των δήμων αυτών. Εμείς ως Δήμος Ηρακλείου, ως Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ως Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, πράξαμε αυτό που θεωρούσαμε ωφέλιμο για το σύνολο των πολιτών και για την κοινωνία. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Δήμος Μαλεβιζίου στοχεύει να λειτουργήσει λαϊκή αγορά για την εξυπηρέτηση των δημοτών του, με τη διαβούλευση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Δήμος Μαλεβιζίου κοιτάζει να δημιουργήσει τη δική του λαϊκή αγορά. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει το Δήμο πολλά χρόνια τώρα. Εμείς πρέπει να σεβαστούμε τους δημότες, τους επιχειρηματίες δημότες, να έρθουμε σε μια διαβούλευση και να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση στη δημιουργία της λαϊκής αγοράς.